Καλώς ορίσατε. Τώρα παραπέρω το λόγο εμπρός του Συμβουλίου. Για να σας καλωσορίσω σε αυτό το σεμινάριο βιολιού, που πιστεύω ότι είναι αξιόλογο για την πόλη μας και για την Ορφέα γενικά. Έχουμε αγαπημένους φίλους, καταξιωμένους μουσικούς Ιταλούς από το Μιλάνο, οι οποίοι συνεργαζόμαστε χρόνια μαζί τους και αγαπάνε την Ορφέα. Και μας κάναν αυτή την πρόταση να τώρα τις γιορτές, γιατί αυτοί έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι, να κάνουμε ένα σεμινάριο πώς κατασκευάζεται το βιολί και επίσης πώς ένας φίλος τους, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βιολιών στην Ιταλία, έτσι άκουσε για τον Ορφέα και στο Μιλάνο και η οικογένειά του ήθελε να κάνει δώρο ένα χειροποίητο βιολί, το οποίο το έχουμε εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πούμε τη ροή του προγράμματος. Πρώτα θα γίνει η παρουσίαση από τον Κλάουντιο, ο οποίος είναι και καθηγητής μουσικής στο Μιλάνο. Εν συνεχεία θα παίξουμε τα κομμάτια μουσική μετά την παρουσίαση. Ναι. Μετά την παρουσίαση και στο τέλος. Και στο τέλος θα γίνει η απονομή, ας πούμε, του μουσικού οργάνου και με το ίδιο μουσικό όργανο ο Γκαμπριέλε θα παίξει μερικά ελληνικά τραγούδια. Επίσης θέλω να πω ότι μετά την παρουσίαση του μουσικού οργάνου ο Γκαμπριέλε θα παίξει ένα από τους μεγαλύτερους καταξιωμένους στην ηλικία του μουσικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα παίξει πολύ δύσκολα κομμάτια και με τη συνοδεία της μητέρας του, της Νικολέτα, σε κομμάτια Μπαχ και Τσακούν. Και η Φαραδάτη του Τσιόντρα. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Σας καλωσορίζω λοιπόν και προχωράμε στη συνέχεια της εκδήλωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, επειδή η μεταφράστειά μας αρρώστησε και δεν θα μπορέσει να πει, εκ των δυνότων μιλάμε ελληνικά και ιταλικά, κάπως έτσι θα μπορέσουμε να σας εξηγήσουμε την εξέλιξη και την κατασκευή του βιολιού. Παρακαλώ το Κλάουντιο να... Δεν μιλάω ελληνικά, βλέπω τι μπορώ να κάνω. Σιγά σιγά. Τώρα βλέπουμε πιο μεγάλο φάση πρέπει για να φτιάξει ένα βιολί. Ο βιολί είναι πολύ τεχνολογικό στρουμέντο, είναι ξύλο, δεν είναι μπαταρία, δεν είναι τεχνολογικό ότι νομίζουμε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ τεχνολογικό. Βλέπουμε. Αυτό το λίγο. Αυτό είναι φόρμα. Φόρμα originale, φόρμα Stradivari. Ο Stradivari φτιάξει βιολί για αυτό φόρμα. Είναι σαν αυτό. Φόρμα είναι πρώτο start από φτιάξει βιολί. Γύρω γύρω κάνει όλο, σιγά σιγά. Και τώρα βλέπουμε ένα, δύο, τρία όλο φάση τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι φόρμα, κλασική φόρμα σχολείο στο Κρεμόνα στην Ιταλία. Είναι διαφορετικό για Γαλλία. Στην Ιταλία, στο Κρεμόνα, κάνουμε βιολί σαν Stradivari. Στη Γαλλία δεν κάνουν έτσι, κάνουν διαφορετικό, γιατί όταν έχουμε φόρμα, πριν φτιάξουμε αυτό φάσε όνομα,
metà fondo, otana colai olo, svgali, che metà colai apano, capacchi. Sti gallia, canon diaforitico, gallia e con edo e con olo trippa, che è con xilo, giro giro, che canon olo yamessa, che si fia. Αλλά αυτό είναι πιο καλό γιατί εσύ μπορεί να κάνει φόρμα φυσιολογικό. Αν είναι λίγο πιο μεγάλο, ξέρω εγώ. Για γαλλικά είναι όλο έτσι. Στάμπα. Πρώτη φάση είναι αυτό. Όταν έχει φόρμα, κάνει αυτό κομμάτι. Κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Είναι μπλοκέτι όνομα, μπλοκέτι. Κάνει έτσι και κάνει φόρμα τι πρέπει. Έχει βοήθεια για αυτό. Το κάνω έτσι, κολλάω όταν είναι εντάξει, κάνω. Μετά πρέπει να κάνει, αυτό είναι φάσε, φάσε, εδώ είναι, είναι κομπλέ. Τώρα πρέπει εδώ, για να κάνει κούρβα, στροφή, για να κάνει στροφή, το συστέρνω αυτό, πρέπει, ανάτομαι, φάσα. Α, era prima, era, scusami. Κάνει με αυτό, ζεσταίνει πολύ και μετά κάνω τι πρέπει σιγά σιγά και μετά κάνει φόρμα. Όταν είναι έτοιμο, όταν είναι έτοιμο σαν αυτό, κάνω φόντο. Φόντο είναι, φόντο είναι ξύλο από Βαλκάνι. Άτσερο όνομα, άτσερο. Κελεμπέκι. Είναι ένα σίδερο πολύ, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Δέντρο είναι μεγάλο τόσο περίπου. Σφιάξει ένα κομμάτι μετά. Σαν τούρτα, έτσι. Όταν έχω αυτό, κάνω, κόβω, έτσι. Όταν είναι έτσι, κολλάω έτσι. Και έχω, εδώ έχω πολύ ξύλο, και εδώ λίγο. Μετά, όταν είναι κολλάει σαν αυτό, σαν αυτό. Θα βγείτε να δείτε qua come si vede. Κάνω έτσι. Και βλέπεις φωτογραφία. Έχω αυτό. Κάνω γύρω γύρω. Ναι. Στάμπα. Posso dire sega? Sega, 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 bravo. Metà, ma di... Giatto, in onoma, in sgorbia. Sgorbia. Ecco, polà diaforitico curve, strofì. Afto in Dio.
ένα μικρό, ένα μείγμα. Τι βλέπεις με φωτογραφία, σπιάσω φόρμα το βιολί. Αυτό μπορώ γιατί εδώ έχω πολλά ξύλο, λέω πριν, και εδώ, εδώ σκάβω, εδώ κάνω έτσι το φόρμα. Όταν είναι περίπου έτοιμο, για να κάνω ίσο σαν τζάμι. Έχω βοήθεια. Με αυτό είναι. Έχω πολύ, πολύ μισούρα. Αυτό είναι μικρό και πιο μικρό είναι. Και μπορώ να, να κάνω πλανιάρι. Μπράβο. Αυτό όταν είναι, τι λέω πριν, όταν κολλάει, βγάλω φόρμα. Τώρα, δεύτερο στάζι, σφιάξω καπάκι. Καπάκι είναι πάρα πολύ, είναι καρδιά από το βιολί. Γιατί καπάκι κάνει όλο βιβραζione. Vibrazione για όλο όργανα. Πρέπει για καπάκι. Όχι, όχι, όχι. Άλλο ξύλο, ε. Άλλο ξύλο. Και έλα. Έλα το πα. Για ξύλο, για σουλιά είναι σαν φόντο. Σαν πριν. Έχω. Αυτό. Αλλά είναι διαφορετικό ξύλο. Αυτό είναι πεύκο, κόκκινο, από Δολομίτι, Άλπες στην Ιταλία. Και όλο το κόσμο έχει μόνο εκεί. Αυτό. Αυτό. Και είναι Val di Fiemme. Val di Fiemme, βλέπεις. Κάτι κομμάτι έχει στάμπα, σαν κρασί, έχει κρόνια, έχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο κουαλιτά. Γιατί είναι. Μα αυτό κάνουν όλο όργανα με αυτό ξύλο. Και πιάνο forte, και πιάνο forte έχει κάσα αρμονικά για αυτό. E Stradivari e canal violì me afto xilo. Giulia in sana prin Leo, afto in ya capaki, si vede capaki, sana afto. Vedete, otan rigo, copso dendro, ezzi, e colo, venature, ne zero posolene. Κατεκρόνω ένα δέντρο. Αυτό ξύλο είναι πολύ λαφρύ. Πολύ λαφρύ. Είναι πολύ δυνατό μόνο που είναι τα φυλά. Αυτό φυλά και είναι έτσι, όταν εγώ κάνω έτσι, είναι όλο σαν binario treno. Είναι όλο. Όταν εγώ παίζω βιολί, όταν εγώ παίζω βιολί, με κόρδα, βιβραζιόνε, από αυτό είναι πονticello, γέφυρα μικρό, όνομα. Αυτό βιβραζιόνε πάει εδώ. Και πάει μέσα αυτό venature, che είναι δυνατό, και όλο κάνουν έτσι. Όταν πάει εδώ, βιβραζιόνε, εδώ που είναι αυτό, βλέπετε, σαν κορνίζα είναι. Αλλά δεν είναι σχέδιο, είναι εντάξει, είναι ωραίο και σχέδιο έτσι. Αλλά είναι μέσα, είναι ένα μικρό ξύλο μαύρο, ebano από Αφρική. Όλο εδώ. E δύο φυλά γι' αυτό. Και είναι σαν τείχο. Όταν αυτό βιβραζιόνι
Δεν πάει έξω και πεθάνει. Γυρίζει πίσω και κάνει κόντρα οι άλλοι. Και είναι όλο, μεγαλώνει όλο. Μεγαλώνει τον ήχο. Μέσα έχουμε όνομα άνοιμα. Είναι σαν κολόνα, σαν αυτό. Η ψυχή λέγεται. Ναι. Και έχει δύο δουλειά. Ένα δουλειά είναι για να κάνει. Γιατί αυτό έχει πολλά κιλά εδώ. Αυτό δεν είναι δεν κολλάω. Είναι μόνο για κόρδες. Εδώ είναι ένα μιλίμετρο ξύλο. Αν δεν είναι άνοιμα, κράτη. Άνοιμα, πρώτο αυτό, δεύτερο, κάνει βοήθεια για βιβρασιόνι, για φόντο. Και αυτό, αν εσύ έχει χέρι, ακούει και κάνει όλο έτσι. Πάλε. Αλλά αυτό διαφορετικό ξύλο είναι όλο ένα μπλόκο και όλο μαζί αυτό κάνει έτσι. Μετά, μέσα, όλο αέρα, κάνει σαν τρόμπα και από έξω, από εδώ, πάει ακούει η μουσική. Ο καπάκι δεν είναι όλο ίδιο σπεσόρι, δεν είναι όλο ίδιο. Ο segreto, gli Stradivari, seri, ακριβώ, εδώ, micropontus, εδώ, ένα μισό, εδώ, λίγο. Γιατί αυτό πρέπει πολύ προσοχή, γιατί ένα βιολί μπορεί να φωνάζει πιο πολύ, άλλο πιο λίγο, για αυτό ζουλιά. Όταν εσύ έσφιαξα τη ζουλιά με σγόρπια, με όλα, μετά μαζί με αυτό μπορεί να βλέπεις, κάνει check, πόσα εδώ. Για μισούρα. Αυτό είναι ζουλιά για F όνομα. Αυτό είναι κατίνα. Αυτό κάνει βοήθεια για κολόνα. Δεξιά έχω κολόνα, αριστερά έχω κατίνα, σαν τράβε για σπίτι. Όταν είναι έτοιμο και καπάκι, κολλάω με όλα. Με έτσι. Con le chiavi. Με κλειδί. Σπίχτες. Αυτό είναι φιλέτο. Αυτό είναι κορνίζα τη μιλάμε πριν. Όνομα φιλέτο. Con quello del Lebano. Ecco αυτό. Κάνω. Έτσι. Γύρω, έτσι, και κάνω σόλκο, κάνω ένα μετά, μέσα, με ξύλο Λίβανο από εκεί. Βλέπεις εδώ, μετά κάνει σιγά, κάνει μέσα. Είναι δύο φυλά, μαύρο, ένα και δύο, και κάνει όλο μέσα. Αυτό είναι λίμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο δουλειά. Αυτό είναι ρίτσο, όνομα ρίτσο και μάνικο. Είναι ένα ξύλο για άσερο και αυτό είναι ένα μπλόκο μεγάλο. E questo è il bicchiere, prima cani mi sega, metà sfiaxi, siga, o lo tisugliani, e parla poi di disco da questo. Ora collai, me riccio, masime, oro, manico, che questo mavro, in onoma tastiera, san piano. Tastiera, io ti ho piano e chi ho tolto tasti,
e do di ricoverti puta alla onomai in Ilio che in ebano mavro iati prepina in polidina toxilo iati anne si pesi pol poli metà è una crono di chiolo tripes Potenei afto in teglio meno, o vernice in prepi polacrono la vernice, io ti prepi in acheri per i meni, alacheri per i meni, che vernici in prepi poliprosichi, io ti anesi cani e na vernichi, alo vernichi, idio organa, diafurtico foni. Tora in complet prepi na accusame titani autodobio lì che tora volume na accusame ciacona a po seconda partita di Johann Sebastian Bach afto in classifica che musichi hanno accusato mono violisti Borina Cani. Gli antichi tecnico, strumento e chi pola diaforetico pragma. Thank you.
Thank you.
Είδατε τι μπορούμε να ακούσουμε από ένα καταξιωμένο έρευνη φυσικό. Ο Γαβριέλε σπουδάζει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης στην Βετία και παρακολουθεί και πολλά σεμινάρια και στην Ελλάδα. Είναι από μουσική οικογένεια όπως καταλαβαίνετε, όπως και αυτός και η αδερφή του είναι πραγματικά ταλέντα στην ηλικία του σε όλη την Ευρώπη. Τώρα θα παρουσιάσουμε το βιογραφικό του Αντώνιο Καρέρα, ο οποίος είναι ο κατασκευαστής των βιολιών, ο οποίος κάνει να είναι φίλος της οικογένειας Μπερτολούτσι και βάσει μέσω αυτής της γνωριμίας αποφασίσαν, γνωρίζοντας ότι ο Ορφέας είναι σε μια μουσική σχολή και ένα καταξιωμένο μουσικό σωματείο στην Ελλάδα, αποφασίσαν να μας χαρίσουν αυτό το βιολί, το οποίο θα τιμά και θα κοσμεί την σχολή μας. Ο Αντώνιο Καρέρα γεννήθηκε το 1922 στην Πέργαμο και σπούδασε φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο της Παβία. Αλλά από μικρός είχε ένα ταλέντο να κατασκευάζει κάθε τύπου, έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει πυροτεχνίες κλπ. Και ο άνθρωπος προσπάθησε και έφτιαξε πάρα πολλά όργανα. Αυτό το ταλέντο του το προχώρησε και σιγά σιγά άρχισε να πουλάει κάποια όργανα, αλλά ο Δήμος του Μιλάνου τον πήρε, τον έβαλε σε ένα μουσείο διευθυντή, το οποίο αυτό το μουσείο είναι δίπλα στη σκάλα του Μιλάνου και από εκεί μπορεί ο κάθε επισκέπτης να δει τα μουσικά όργανα που κατασκευάζει, που κατασκεύαζε, γιατί πέθανε το 2011. Όλη του τα κατασκευαστικά, όλα αυτά τα πράγματα, τα κυρίζονται τώρα τα δύο του τα παιδιά. Η κόρη του, η οποία είναι στο σχολείο του του Κλεόντιο και ο γιος του, ο οποίος βρίσκεται σε άλλη πόλη. Εμείς από τα βάθη της καρδιάς μας, σαν Ορφέας, τους ευχαριστούμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που κάνουν τιμή για μας, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και θα παρακαλέσω τους... αυτό το βιολί είναι δώρο από Ορφέα. Γιατί εγώ αγαπάω πολύ Λευκάδα, αγαπάω πολύ μουσική και εγώ μίλησα μαζί με κορίτσι του Αντώνιο Καρέρα και από ένα χρόνο στη Λευκάδα έχει ένα σχολείο Ορφέα και ανοίγει για βιολί, μπορεί τα παιδιά θα παίζω ένα βιολί και θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο γιατί μπορεί για τύχη, για Ορφέα, για σχολείο, για βιολί. Εβίβα la musica! Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τώρα, πριν δώσουμε και τα μυστικά στην οικογένεια, θα παρακαλέσουμε το Γαβριέλε να παίξει μερικά κομμάτια με το... Ακούσαμε la voce di questo violino e la dedichiamo alla Grecia, ascoltiamo della musica greca. Ah, la musica greca per il violino. Thank you.
να δώσω τα μυστικά. Αυτό δηλαδή είναι πρώτη φορά και τραγούδι. Έφτιαξα τον Καρράρα 1980 και τώρα είναι πρώτη φορά και κάνω. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να αρχίσουμε εδώ. Λοιπόν, Νικολέτα, έλα. Για να μείνετε και ευχαριστημένοι και να όλοι μας να μάθουμε πώς κατασκευάζονται τα όμορφα μουσικά όργανα. Επίσης είδαμε μια καταπληκτική ερμηνεία από τον Γκαμπριέλε και ελπίζω όλοι μας να ξαναβρεθούμε ξανά σε μια άλλη εκδήλωση. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να, ευχαριστώ.